Άγγιος μου, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε Fortnite Mers 2021. Θα εξετάσουμε όλα τα leaks και πληροφορίες που έχουμε για το μεγάλο μας Halloween event φέτος. Έχουμε μια ολοκαινούρια περιοχή, ένα boss fight, νέα όπλα και πάρα πολλές άλλες πληροφορίες. Άρα οπωσδήποτε δεν μου πάτε πουθενά, κάνετε ένα like στο βίντεο, μια εγγραφούλα αν είστε καινούργοι και εννοείται πάντα στο item shop έχετε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 και είδατε κιόλας, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα το shop. Εκτός το ότι στηρίζετε, μπαίνετε και στον giveaway για τα 6.000 V-Bucks που είναι αυτήν την Παρασκευή. Άρα τελευταία ευκαιρία, βάλετε τον κωδικό να μου αφήσετε το epic name σας κάτω στα comments και να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, τώρα που κάναμε την εισαγωγή μας έτσι στα γρήγορα, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε όλες τις πληροφορίες για το Fortnite Mers. Και η πρώτη θα έλεγα είναι το καινούριο μας Fortnite Crew του Οκτώβρη, που γι' αυτό συνδέεται θα έλεγα με Halloween, είναι ένα τρομακτικό skin, είναι ο Chaos Origins και από χθες η Epic ξεκίνησε να τον δείχνει κανονικά και στο Fortnite Crew Tab και στα news και μας λέει ότι έρχεται 1η του Οκτώβρη, δηλαδή σε 2 μέρες θα μπορείτε να αποκτήσετε αυτόν το skin. Και βλέπετε εδώ και το showcase με όλα τα cosmetics του, τι έχει μέσα τον bundle. Εννοείται εκτός από το skin και τα accessoire του θα έχει και 1000 V-Bucks. Για όσους δεν έχετε τον Battle Pass θα σας το δώσει και αυτό δωρεάν. Και πιστεύω το Fortnite Crew αξίζει πάρα πολύ, ειδικά τώρα που τα skins είναι ωραία. Και για όσους έχουν και τα 3 skins του Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη, θα πάρετε και δωρεάν extra styles για αυτά τα 3 skins που είναι οι πρώτοι πράκτορες του Μίδα, μόλις κυκλοφορήσει και το τελευταίο από τα 3 μέσα στον Νοέμβρη. Άρα βλέπετε πολύ ενδιαφέρον πράγματα ό,τι αφορά Fortnite Crew και συνδέεται κιόλας με το Halloween, γιατί ο Chaos Agent πάντα έχει έτσι το χεράκι του μέσα στην ιστορία του Fortnite και είναι και ένα τρομακτικό skin. Όμως τώρα πάμε να μπούμε στα κανονικά μας leaks για το event και πρώτον μας βρήκε εδώ ο Hypex ότι υπάρχουν files για αλλαγές στον gameplay κατά τη διάρκεια του Halloween. Δεν είναι δηλαδή μόνο έναν event με cosmetics. Θα έχουμε και αλλαγές στο πώς είναι ο χάρτης, στο πώς παίζει το παιχνίδι και διάφορα άλλα πράγματα. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν θέλουμε έναν event που να είναι μόνο skins. Πρέπει να έχει αλλαγές στο gameplay. Και κρίνοντας από τα leaks που θα δούμε τώρα, θα έχουμε όντως πάρα πολλές αλλαγές. Καταρχάς, είδαμε ήδη έναν ολοκένουργιο κύβο να ζωντανεύει στο χάρτη χθες. Είπαμε ότι με το update ο κύβος του Steam Stacks ελευθερώθηκε και μετά από λίγες ώρες η βασίλισσα του κύβου, που είναι ο χρυσός κύβος στο χάρτη, του έδωσε την ενέργεια της έτσι ώστε να ξαναζωντανεύσει και να ξεκινήσει και αυτό το ταξίδι του προς το κέντρο. Όμως το παράδοξο εδώ είναι ο μόνος από τους ζωντανούς μεγάλους μοφ κύβους που δεν δημιούργησε μικρούς baby κύβους ο συγκεκριμένος. Δεν ξέρω γιατί, πάντως και η ταχύτητα φόρτισης του ήταν πολύ πιο γρήγορη από τους άλλους, άρα ίσως ο συγκεκριμένος να μην μπορεί να δημιουργήσει μικρούς κύβους και γι' αυτό έγινε και όλη η διαδικασία τόσο γρήγορα. Όπως και να έχει, αυτός ο κύβος ξεκίνησε τώρα κινείται και ο χρυσός κύβος πηγαίνει στον επόμενο του στόχο. Άρα βλέπετε κινείται η διαδικασία και ξεκινάμε με το event του Fortnite Mers ήδη από τώρα, γιατί με το επόμενο leak θα καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η κύβη για το συγκεκριμένο Fortnite Mers, γιατί θα έχουμε μια ολοκένουργια περιοχή στο κέντρο του χάρτη που θα είναι το Cube Town. Και βρήκε τις φωτογραφίες της περιοχής ο Fortori, πώς θα είναι και όλα αυτά. Και το σημαντικό εδώ είναι ότι ο κεντρικός πυρήνας αυτής της περιοχής είναι ο χρυσός κύβος. Άρα θα φτάσει πρώτα στο κέντρο ο συγκεκριμένος και μετά γύρω του θα μαζευτούν όλοι οι κύβοι που έχουμε στο χάρτη για να δημιουργήσουν μια δική τους ολοκένουργια περιοχή. Θα έχουμε ένα καινούριο Cube Town POI. Και σε αυτόν το Cube Town POI το πιο πιθανόν θα έχουμε πολύ νομίχλη, θα έχουμε τέρατα, θα έχουμε low gravity, γενικά ό,τι υπάρχει μέσα στο sideways αυτή τη στιγμή θα είναι παρόν και εδώ, απλώς πιο έντονο φαντάζομαι, για να έχει σημασία ότι υπάρχει τόση πολλή ενέργεια μαζεμένη στο συγκεκριμένο σημείο. Εκτός από αυτόν κυκλοφορούν πάρα πολλές φήμες
ότι στη συγκεκριμένη περιοχή θα δώσουμε μία μάχη με τη Βασίλισσα του Κύβου. Γιατί πολλοί υποψιάζονται ότι αυτή τη στιγμή η Βασίλισσα του Κύβου είναι μέσα στο Χρυσό Κύβο και θα ελευθερωθεί όταν φτάσει στο κέντρο. Και είπαμε κιόλας ότι αυτή η Βασίλισσα του Κύβου είναι το secret skin μας για τον Battle Pass στη Season 8. Και τυχαία, ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα καθόλου τυχαία, το συγκεκριμένο skin ξεκλειδώνει 2 μέρες πριν το Halloween. Άρα εγώ εδώ πιστεύω ότι η συγκεκριμένη δεν θα είναι απλά ένα skin, αλλά θα είναι και χαρακτήρας και θα δώσουμε μία μάχη μαζί της, όπως περίπου ήταν η μάχη με τον Storm King στο Halloween που έγινε πιο παλιά. Άρα ετοιμαστείτε για έναν καινούριο boss fight. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και στο κάτω-κάτω ξέρουμε ότι η συγκεκριμένη κρύβεται πίσω από όλα που συμβαίνουν στο χάρτη με το Sideways και τους Κύβους. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η ιστορία μετά από το Halloween φέτος και αυτήν τη μεγάλη μάχη. Εκτός από αυτό, μάγκες μου, έχουμε και καινούριες πληροφορίες για έναν ολοκένουριο όπλο που θα έρθει στο Fortnite Mers και είναι τα διπλά Fiend Hunter Crossbows. Τα είδαμε και στο trailer για τον Battle Pass, τα χρησιμοποιούσαν κάποιοι χαρακτήρες όταν πολεμούσαν τα τέρατα και εκτός από αυτόν τον καινούριο Dual Fiend Hunter Crossbow που θα υπάρχει σε όλα τα χρώματα, φαντάζομαι θα επιστρέψει και εννοείται το κανονικό Fiend Hunter Crossbow που και αυτόν το είδαμε στο trailer. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο οπλισμός του Fortnite Mers μπαίνει και αυτό στο game. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρχει κάποια αναφορά στο Midan, στο περσινό Fortnite Mers ή αν θα έχουμε την επιστροφή του Fortnite Mers gameplay, δηλαδή να μπορείς να γίνεις φάντασμα όταν πεθάνεις και να κυνηγάς τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχουν κάποια leaks προς το παρόν. Έχουμε εννοείται τα Shadow Forms με τους Κύβους, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρχει το φάντασμα Reboot System. Δεν άρεσε σε πολλούς, άρα δεν ξέρω αν είναι καλύτερα να μπει στο game. Αλλά θα ήθελα σίγουρα να δω την επιστροφή του Μίδα με κάποιον τρόπο στο game, γιατί στο κάτω-κάτω τώρα που έχουμε και τους μυστικούς του Πράκτορες με το Fortnite Crew και όλα αυτά, θα ήταν ωραίο να κάνει έτσι ένα cameo, μια μικρή εμφάνιση, παρόλο που πιστεύω ο πρωταγωνιστής του φετινού Fortnite Mers είναι η Cube Queen, ο χρυσός σκύβος δηλαδή, και αυτή η μεγάλη μάχη που θα έχουμε στην καινούρια μας περιοχή. Είδαμε κιόλας χθες 4 skills για το Halloween, τα πρώτα που έγιναν leaked, που είναι αυτά που σας δείχνω εδώ. Τα είδαμε καλύτερα και χθες όμως, είναι ο Geometric, η Ione, η Skeletara και η Gartel Scream Leader. Φαντάζομαι θα έχουμε και άλλα skins και άλλες πληροφορίες με τα επόμενα μας updates, γιατί θα έχουμε 2 updates για το Halloween φέτος. Το πρώτο θα είναι το 18.20, το οποίο θα έχει μέσα όλα τα μεγάλα event files, τα skins και όλα αυτά. Και μετά από μια εβδομάδα θα έχουμε και ένα μικρό content update που θα είναι το 18.21, το οποίο θα ξεκινήσει και επίσημα το event. Και υπολογίζω αυτά να γίνουν κάπου στα μέσα του Οκτώβρη, έτσι ώστε να μας προετοιμάσουν για το Halloween event, γιατί πρέπει να κάνει και την έναρξή του μια εβδομάδα πριν το Halloween που είναι 31 του Οκτώβρη. Αυτά σας έχω για το Halloween φέτος, θα έχουμε και άλλα leaks με τα μεγάλα μας updates, μην ανησυχείτε. Αν σας άρεσε το βιντεάκι πάντα μια εγγραφούλα, ένα like θα το εκτιμούσα. Support the creator στο item shop MT1993-96, μόνο να κερδίσετε έχετε, βοηθάτε δωρεάν το κανάλι, μπαίνετε στην κλήρωση για τα 6.000 V-Bucks. Εμείς θα τα πούμε αύριο με streams, βίντεος, όλα τα σχετικά. Καλή συνέχεια μπρος στο παρόν και να είστε πάντα καλά.